Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει απολύσεις ούτε μειώσεις μισθών σε εργαζόμενους που δεν έχουν εμβολιαστεί, ξεκαθαρίζει ο εργατολόγος και πανεπιστημιακός Αλέξης Μητρόπουλος από τα Γιάννενα που βρέθηκε. Ο κ. Μητρόπουλος έσπευσε για ακόμη μια φορά να υπενθυμίσει ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το νομοθετικό πλαίσιο, ενώ τάχθηκε υπέρ της αναλογικότητας αναφορικά με την καταβολή μισθού σε εκείνους που δεν θέλουν να εμβολιαστούν και κινδυνεύουν από 1η Σεπτεμβρίου να τεθούν σε αναστολή χωρίς μηνιαίες αποδοχές και με σοβαρές επιπτώσεις για τα συνταξιδοτικά τους δικαιώματα. Με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όπως είπε, κανένας εργοδότης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα δεν μπορεί να απολύσει ανεμβολίαστο ή να κόψει το μισθό ολόκληρο ή τμήματο, γιατί το νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Τώρα, για το θέμα το οποίο θίξατε, μπαίνουμε στην φάση στον αστερισμό των αναστολών. Το μικρό κύμα των αναστολών το είχαμε με τις δομές προνοίας την παρελθούσα εβδομάδα. Αρκετές δεκάδες κόσμου μπήκε σε αναστολή με δύο ασύμμετρες σκληρές συνέπειες, που η μία είναι η παντελή στέρηση των αποδοχών καθ' όλη τη διάρκεια που τελεί κάποιος σε αναστολή, και μία δεύτερη συνέπεια επίσης ασύμμετρη και ακραία τιμωρητική είναι ότι όλη η περίοδος της αναστολής για όσους τελέσουν βρεθούν σε αναστολή δεν θα προσμετράται ως συντάξιμη. Το λέω αυτό και επιμένω, διότι με τους συνεργάτες μας και με την επιστημονική ένωσή μας, την ΕΝΙΠΕΚ, την πολυπληθέστερη σε εργατολόγους και συνταξιολόγους στην πατρίδα μας, την ΕΝΙΠΕΚ, ζούμε δράματα ανδρών και γυναικών και κυρίως γυναικών που για μερικά ένσημα ή για ένσημα 2-3 μηνών αδυνατούν να φτάσουν στη σύνταξη γενικώς ή επιβαρύνονται με 5 και 6 χρόνια για να φτάσουν στη σύνταξη. Άρα και η δεύτερη συνέπεια της αναστολής που ψήφισε η κυβέρνηση με το νόμο 48-20 είναι σκληρή συνέπεια. Και αν θέλετε, το αν θα ακυρωθεί ή όχι ο θεσμός της αναστολής και της υποχρεωτικότητας των εμβολίων στα δικαστήρια, ακόμα δεν έχει κριθεί τίποτα, βαρύνουσα συνέπεια θα έχουν αυτά τα δύο μέτρα που μόλις είχα την τιμή και είπα στους εκπροσώπους του τύπου, βεβαίως και το ΜΜΕ του όμορφου νομού σας, δηλαδή η παντελή στέρηση του μισθού για 2-3 μήνες, για παραπάνω, και ο μη συνυπολογισμός ως συνταξίμου του χρόνου της αναστολής. Για μας αυτές οι συνέπειες είναι τιμωρητικές και ασύμμετρες, σκληρές συνέπειες. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό θα κρίνει και την έκβαση και της προσφυγής της ΠΟΕΔΗΝ, που προσέφυγε προχθές στη Συμβούλιο Επικρατείας, είμαι γνώσης του δικογράφου και είπα και τις απόψεις μου. Και βεβαίως είπαμε ότι η παρελθούσα εβδομάδα έδωσε αναστολές κάποιων δεκάδων στις δομές προνοίας, αλλά το μεγάλο κύμα των αναστολών θα είναι στα μέσα της άλλης εβδομάδας, όπου θα δούμε πόσοι από τα νοσοκομεία, τις κλινικές, τα κέντρα υγείας και τις μόνιμες δημόσιες ή ιδιωτικές δομές θα εμφανιστούν εμβολιασμένοι ή ανεμβολιαστοί. Οπότε η αναστολή εκατοντάδων, θα προσέθετα και χιλιάδων, θα μετρηθεί στα τέλη της άλλης εβδομάδας. Και βεβαίως μέχρι τις 13-15 Σεπτέμβρη ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί, που ενώ δεν ψηφίστηκε ο άμεσος υποχρεωτικός εμβολιασμός, ψηφίστηκε ο έμεσος. Δηλαδή, καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κατηγοριών και εμείς στα πανεπιστήμια, αλλά και στη μέση και κατώτατη εκπαίδευση και μέση και στοιχειώδη, να εμφανιστούν οι εμβολιασμένοι ή με πιστοποιητικά επιβαρυνόμενοι και του κόστους του δεκάευρου για να βγάζουν τα τεστ, τα rapid test κλπ. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εφαρμόζει για 100 χρόνια η Ευρώπη, η αρχή της αναλογικότητας. Αντί να του καταργηθεί όλος ο μισθός ή το 10%. Προχθές κερδίσαμε απόφαση με τους συνεργάτες μας, όπου ένας που είχε διαπράξει σχεδόν όλα τα κακουργήματα ως δημόσιος υπάλληλος και υπεξαιρέσεις κλπ, το ελεκτικό συνέδριο δεν του στέρισε ούτε σύνταξη ούτε μισθό. Γιατί? Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη και η Διεθνή προστατεύει
το σημαντικότερο περιουσιακό δικαίωμα που έχει ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, ένας μισθωτός του δημοσίου τομέα, ένας συνταξίουχος που είναι το περιουσιακό δικαίωμα. Το να έρχεται κάποιος, είχα παράδειγμα το οποίο λέω και στη συνάδελφό σας και σε όλους. Μου εμφανίστηκε προχθές από τη δομή Προνοίας ένας διοικητικός υπάλληλος που μου λέει: εγώ δεν θα θέλω να εμβολιαστώ, αλλά έχω, μου λέει, σύζυγο βαρύτατα ασθενούσα και έχω και παιδί, το οποίο επίσης έχει προβλήματα. Σε αυτό να του στερήσεις ολόκληρο το μισθό, αντί να κάνεις μία αναλογική μείωση, είναι μία επιλογή. Ο κ. Μητρόπουλος απάντησε και σε όσα αφορούν τη συνταγματική νομοθεσία, όπως είπε το Σύνταγμα και η σημερινή νομοθεσία, αλλά και η ισχύουσα νομοθεσία που έρχεται από διεθνείς συμβάσεις, δεν επιτρέπουν τέτοια θέματα. Θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού του ενήλικου πληθυσμού δεν έχει κριθεί ούτε από τα ελληνικά δικαστήρια ούτε από τα ξένα. Μέχρι τώρα έχει κριθεί η αντισυνταγματικότητα ή οι συνέπειες από εμβολιασμό των νηπίων και παιδών. Σας θυμίζω και μπορείτε να το σημειώσετε την απόφαση, πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία επικαλούνται αρκετοί στα ΜΜΕ, είναι η 622 απόφαση πριν 2 μήνες του Συμβουλίου Επικρατείας, που έκρινε ότι μια οικογένεια που το παιδάκι της 10 ετών πέθανε από συνέπειες του τριδύναμου εμβολίου, που ξέρετε οι μανάδες, επεδίκασε αποζημίωση 200.000 λόγω των συνοπιών του εμβολίου. Όλες οι αποφάσεις που φουγκούν στην ελληνική δικαιοσύνη αφορούν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και τις συνέπειες του ανήλικου πληθυσμού. Για τον ενήλικο πληθυσμό δεν υπάρχει απόφαση στην Ελλάδα, δεν υπάρχει στη Γερμανία, διότι η Γερμανία, είδατε τη Μέρκελ προχθές να λέει: δεν μπορώ να τους εμβολιάσω, δεν μου το επιτρέπουν οι δικαστές, είπε η Μέρκελ. Άρα λοιπόν, το τι θα συμβεί με αυτό που ρωτήσατε και τι θα πει η δικαιοσύνη, θα το δούμε προσεχώς. Θα υπάρξει πιλωτική δίκη και θα έρθουν οι ανώτατοι ακυρωτικοί δικαστές, αρμοδιότητα είναι του Συμβουλίου Επικρατείας, που θα πει ότι, πάντως να ξέρετε, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται, με την αναθεώρηση του 2001, οι κορυφαίοι συνταγματολόγοι τότε που υπεστήριξαν και με την ιδιότητα των βουλευτών στη Βουλή, ο ένας μάλιστα έτυχε και του ανωτάτου πολιτιακού λειτουργήματος, κάτι που το αποφεύγουν. Το Σύνταγμα λέει για το ζήτημα που μου θέσατε και η Έλενα και εσείς Γιώτε κλπ, ότι καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Η ακραία νεωτερική αυτή διάταξη δεν υπάρχει και στα άλλα συντάγματα. Ο τωτινός συνταγματικός νομοθέτης του 2001 έναντι του δημοσίου αγαθού της κοινωνικής υγείας προέταξε αυτό το ατομικό δικαίωμα που σας είχα. Δυστυχώς αυτή η διάταξη, προσθέτω δεύτερη φορά, δυστυχώς αυτή η διάταξη δίνει επιχειρήματα και κίνητρα σε αυτούς που επιμένουν να μην εμβολιαστούν και οχυρώνται σε αυτή τη ρύθμιση. Να πούμε λοιπόν ότι το δεύτερο μεγάλο κύμα των αναστολών είναι εκεί, κάτι το οποίο πολύ σας ενδιαφέρει και τώρα περπατώντας στα όμορφα Γιάννενα, 2-3 εργοδότες με ρωτήσανε, ιδιώτες, εάν ανεμβολίας τους, κύριε καθηγητά, μπορώ να απολύσω, να σας πω, ίσως προτρέχω σε δικό σας ερώτημα, με το υφιστάμενο εργατικό δίκαιο, ακόμη και με την πρόσφατη αλλαγή του εργατικού δικαίου με τον νόμο 4808 του Χατζηδάκη πριν 2 μήνες, περιθώριο με το υφιστάμενο πλαίσιο σε ιδιώτη εργοδότη των δικών σας επιχειρήσεων, των άλλων επιχειρήσεων, να απολύσουν με το υφιστάμενο πλαίσιο, να απολύσουν λόγω αρνήσεως εμβολιασμού, δεν υπάρχει.